σεζόν καταρχήσαμε το double. Αγωνιζόμαστε τώρα στην Ευρώπη στις 6, 7 και 9 του μήνα στο δικό μας γήπεδο στο Ελευθερία. Οι παίκτες μας παρά την πολύ ζέστη μέσα στο γήπεδο δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Έχουμε τελειώσει αυτές τις μέρες με τη φυσική κατάσταση. Έχουμε μαζέψει όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορούσαμε για τους αντιπάλους μας στην Ευρώπη. Τώρα θα δουλέψουμε για την τακτική που θα ακολουθήσουμε στον κάθε αγώνα. Και αυτό που μένει είναι να καταλάβει και ο κόσμος πού βρισκόμαστε. Είμαστε ένα βήμα πριν από τις 16 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Να είναι σίγουρος ο κόσμος της Ομόνιας ότι οι παίκτες όπως πάντα θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν μέσα στο γήπεδο. Και έχουμε δείξει και σε προηγούμενες χρονιές ότι με τον κόσμο δίπλα μας γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Γι' αυτό για άλλη μια φορά καλούμε τον κόσμο να γεμίσει το στάδιο για αυτήν τις μέρες που μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όμως όπως σας είπα παίζουμε στη δική μας έδρα. Από τις 4 ομάδες που θα έρθουν στην Κύπρο θα περάσουν οι 2. Κατά τη δική μου άποψη το 1 εισιτήριο είναι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί κατάκτησης του τροπέου. Τώρα είμαστε 3 ομάδες, από τις 3 θα περάσει μια, θα το παλέψουμε. Ξεκινήσαμε βασικά, μπορώ να το πω, με πολύ όρεξη. Όλα τα παιδιά δείχνουν στις προπονήσεις πολύ διάθεση. Εντάξει, προχωρούμε, μας μείναν σχεδόν 2 εβδομάδες για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι. Το main round είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, εμείς παίζουμε στην έδρα μας, θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Σίγουρα οι αντιπάλοι μας είναι πιο υψηλού επίπεδου από εμάς, αλλά δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, θα τα δώσουμε όλα. Για να πάμε στο Elite, θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Για μένα είναι θετικό το ότι είμαστε η ίδια ομάδα. Όλοι οι παίχτες γίναμε ένα, είμαστε μια οικογένεια, ξέρουμε καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε πέρσι. Το μήνυμα το δικό μου στον κόσμο της Ομόνιας είναι να τους παρακαλέσω να βρεθούν δίπλα μας στις 6 του Σεπτέμβρη, βασικά και 7 και 9 του Σεπτέμβρη, να είναι εκεί, στο Ελευθέρια. Ο κόσμος μας δίνει μια τεράστια δυναμική. Χωρίς αυτούς, το είπα πολλές φορές, ίσως να μην καταφέρναμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό εμείς θέλουμε, παρακαλώ, να κατακλείσουν το Ελευθέρια. Και εμείς όπως πάντα θα τα δώσουμε όλα. Το ξέρει καλά ο κόσμος της Ομόνιας ότι παίζουμε για τη φανέλα πάνω απ' όλα και θα τους κάνουμε περήφανους για ακόμη μια φορά. Όλα τα παιδιά το πιστεύουν.